Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας την κυρία Θεοδώρα Λεμονή, είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Καλοκαιρινού. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κυρία Σφαγιανάκη, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Η ερώτηση είναι γιατί με τον Αλέξη Καλοκαιρινού. Κοιτάξτε, κύριε Σαββίδη, αξιολόγησα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν. Τιμώντας το πρόσωπό μου, βέβαια, έτσι, όλο αυτό, και τους ευχαριστώ πολύ. Κατέληξα στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, διότι είναι ένας, συμπίπτουν καταρχάς οι απόψεις και οι στόχοι μας. Δεύτερον, είναι ένας πολύ αξιολόγος άνθρωπος. Είναι, μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Επίσης, είναι ένας ήσυχος, απλός άνθρωπος, ευγενής, και συγχρόνως έχει εκπέμπει μία δύναμη και μία αποφασιστικότητα. Επίσης, με συγκίνησε η αγάπη του για την πόλη μας. Αυτό πρέπει να το πω. Με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Με άγγιξε. Και γι' αυτό το λόγο είμαι μαζί του. Άρα σας κέρδισε έτσι και σε προσωπικό, δηλαδή σαν προσωπικότητα. Ναι, και σε προσωπικότητα, ναι. Mm-hmm. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο επόμενος δήμαρχος, με δεδομένες φυσικά, με δεδομένα και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος του Ηρακλείου? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι δυναμικός σαν άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η δυναμικότητα μέσα του. Να ξέρει να πώς να το πω, τη λέξη δεν βρίσκω την κατάλληλη, να διεκδικήσει πράγματα και να αγωνιστεί για αυτά. Επίσης, πιστεύω ότι έχει σημασία και το σύνολο που είναι δίπλα στον κάθε δήμαρχο ή οποιονδήποτε. Το σύνολο, οι συνεργάτες του, ναι. Πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία εσείς μεγάλη. Εσείς πώς το βλέπετε, έτσι, στα πρόσωπα που στελεχώνουν και το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καλοκαιρινού, δηλαδή, γιατί από πολλούς ακούμε ότι είναι ένα κράμα και νέων ανθρώπων και ανθρώπων που έχουν ήδη εμπειρία και γνώση. Είναι όντως έτσι, υπάρχει δηλαδή αυτό το μείγμα? Ναι, που... υπάρχει αυτό το μείγμα, ναι. Και είναι καλό, θεωρώ. Δεν ξέρουμε βέβαια στο τέλος τι θα επικρατήσει. Άρα αυτό δεν το μπορούμε να προβλέψουμε. Μονοϊκά, ναι, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Άρα θα περιμένουμε και θα δούμε. Καλό θα είναι μεταξύ των συνεργατών να υπάρχουν, μεταξύ των ανθρώπων που θα είναι δίπλα. Θα είναι το καινούριο δημοτικό συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Να υπάρχει, αυτό είναι το θετικό για να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Και να μπορούμε να αποδώσουμε σωστά στην πόλη μας. Ένα δημοτικό συμβούλιο, κυρία Λεμονή, που θα έχει πολλές αλλαγές, διότι πολλές παρατάξεις που υπάρχουν σήμερα ουσιαστικά δεν συνεχίζουν. Δηλαδή, έχουμε πολλές νέες καινούριες παρατάξεις. Και μοιράζονται και οι υποψήφοι, οι πρώοι δημοτικοί σύμβουλοι που ενδεχομένως δεν ήταν πριν σε κοινή παράταξη. Έχουν μοιρασμένοι. Ναι. Μοιράζονται. Ευελπιστώ στο καλύτερο. Θα δείξει. Οι κάλπες θα δείξουν. Σύντομα θα έχουμε. Το αποτέλεσμα. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Κυρία Λεμονή, έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των βρεφονηπιακών σταθμών. Και ξέρετε, για τις οικογένειες του Ηρακλείου είναι το Α και το Μ, το να μπορούν να έχουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, να αφήσουν τα παιδιά τους, περισσότεροι γονείς συνεργαζόμενοι. Τι κάνουμε με αυτό το κομμάτι? Οι ανάγκες όσο πάνε και μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν, ναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα παρουσιάστηκε από πέρυσι, μπορώ να πω. Λόγω του ότι ήταν ο COVID. Τα παιδιά δεν τα έβγαλαν έξω λόγω του COVID. Δεν είχαμε τόση ζήτηση. Ήταν πιο χαλαρά, πιο ήρεμα. Όμως μετά την περίοδο του COVID άρχισε η μεγάλη ζήτηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν οπωσδήποτε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε αρκετούς. Έχουμε 22 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και μάλιστα έχουμε επί κυρίου Λαμπρινού φτιάξαμε ένα καινούριο παιδικό στην Λιού Δρακάκη. Το ΙΑ, μεγάλος παιδικός και με ιδίου σπόρους, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι από το Δήμο. Το Δημοτικό Ταμείο. Ναι, το Δημοτικό Ταμείο. Οπότε έχουμε 22, είναι υπεραρκετοί. Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Θεωρώ ότι καλύπτει, αλλά η ζήτηση είναι περισσότερη. Άρα εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερους κι άλλους. Να πω ένα αριθμό, δύο παιδικούς σταθμούς. Τουλάχιστον ακόμα, για βρέφη. Ναι. Τα πιο μεγάλα, λίγο πολύ τα τακτοποιούμε. Τα βρέφη όμως δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Α, είναι σε αυτή την ηλικία και κατηγορία. Είναι άλλες ανάγκες. Ναι, είναι άλλες ανάγκες, περισσότερο προσωπικό και περισσότερη χώρη. Να ρωτήσουμε κάτι, ναι, το είπατε κι εσείς. Ναι. Ωραία, υπάρχουν αυτοί, αλλά από θέμα προσωπικού τι γίνεται? Πώς καλύπτονται οι ανάγκες? Οι ανάγκες είναι μέσω ΕΣΠΑ.
Από εκεί καλύπτονται, από εκεί γίνονται οι προσλήψεις. Ξέρετε, πλέον παντού γίνονται μέσω ΕΣΠΑ. Ανάλογα τι θα ζητήσουμε. Υπάρχει υποστελέχωση, δηλαδή, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, πέρυσι πήραμε περισσότερο από 100 άτομα. Και παραμένουν στο 27, το 2027. Και φέτος πήραμε επιπλέον 19 άτομα, ζητήσαμε και μας έδωσαν επιπλέον 19 άτομα. Και είμαστε αρκετά καλά. Θεωρώ καλά. Η σχολική στέγη, θεωρείτε, είναι βραχνάς για το Ηράκλειο. Είμαστε σε καλά επίπεδα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της σχολικής στέγης. Γενικά μιλάτε? Ναι. Γενικά. Καλά είμαστε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα έτσι ιδιαίτερο. Απλά πρέπει να φροντίσουμε τα σχολεία περισσότερο και να τα συντηρήσουμε περισσότερο. Αυτό θα έλεγα εγώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Είναι περισσότερο στο κομμάτι της συντήρησης, ίσως και της πρόληψης. Να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια μας. Γιατί φυσικά τα φυσικά δεδομένα είναι. Και τα φυσικά φαινόμενα πολλές φορές είναι. Ναι. Δεν μπορούμε να δούμε λίγο και τα προβλέψουμε. Και να δούμε λίγο και την αντισεισμική θωράκιση. Διότι μετά και ιδίως το σεισμό στο Βαρκαλοκόρι. Βεβαίως. Νομίζω ότι το έχουμε προβλέψει αυτό. Το έχουμε φροντίσει δηλαδή ήδη την αντισεισμικότητα. Στο κομμάτι της καθημερινότητας, κυρία Λεμονή, ως πολίτης πλέον και όχι ως υποψήφια, τι βλέπετε ότι είναι εκείνο το οποίο ακόμη ο κόσμος περπατάει στον δρόμο του Ηρακλείου και θα πει ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την καθημερινότητά μας και δεν το έχουμε λύσει ακόμα? Μάλιστα. Σαν πολίτης θα έλεγα περισσότερο θα ήθελα πάρκινγκ στο Ηράκλειο. Θα ήθελα χώρο στάθμευσης. Θα ήθελα επίσης, τι άλλο να πω, θα ήθελα μια άλλη εικόνα, πιο όμορφη, πιο έτσι, στο παραλιακό μας. Θα ήθελα ποδηλατόδρομους. Ποιότητα ζωής περιγράφεται, έτσι. Ναι, ζητήματα τα οποία έρχονται να μας βελτιώσουν. Ναι, αυτό κάτι τέτοιο. Καθαριότητα, βεβαίως, γιατί καθαριότητα, ναι, καθαριότητα, εντάξει, αρκετά καλά πήγε και πάει, αλλά θέλει λίγο ακόμα περισσότερο. Ναι, να ρωτήσω, γιατί έχετε διοικητική θητεία όχι μόνο στο Δοπαχμάη, και στη ΔΚΕΗ, αλλά το γνωρίζετε πολύ καλά από το εκ των έσω για τις δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι επί του πιεστηρίου ουσιαστικά, γιατί είχαμε μία εξέλιξη. Έχουμε μία ρύθμιση που τίθεται σε διαβούλευση και θα έρθει προς ψήφιση. Ουσιαστικά καταργούνται όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι δημοτικοί οργανισμοί σε όλη τη χώρα, όχι μόνο για τον Δήμο Ηρακλείου. Έτσι, ένα σχόλιο γι' αυτό θα ήθελα από εσάς. Βρισκόμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Μετά την αναγγελία της κατάργησης των νομικών προσώπων των ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα. Τι πρόκειται, τι μελιγενέστηνε, τις λεπτομέρειες. Είναι όμως μια σημαντική έτσι, αλλαγή, δηλαδή φέρνει τα πάνω κάτω στη λειτουργία των Δήμων. Γιατί και οι δημοτικές επιχειρήσεις, δηλαδή και στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν μεγάλο έργο, έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Θα φέρει αλλαγές, θα φέρει αρκετές αλλαγές και στο προσωπικό, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό. Με τον καινούριο χρόνο που θα, θα έρθει η αλλαγή. Πάντως, ήδη αναφέρθηκε και σε πολύ βασικά ζητήματα και για την καθημερινότητά μας, το οποίο εγώ κρατάω πολύ έντονα και αυτό που είπατε για τους χώρους στάθμευσης, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να δει και μια άλλη ισορροπία ανάμεσα στους χώρους στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης, σε ελεύθερους ενδεχομένους χώρους στάθμευσης, που δεν χρειάζεται να πληρώσει και να καταβάλει κάποιο αντίτυπο για να, για να είναι κοντά στο κέντρο. Είναι πρόβλημα. Και για μένα ακόμα. Γι' αυτό το είπα. Και μην μπορούσαμε. Μα για όλους μας. Γι' αυτό και σας ρωτήσαμε ως πολίτες. Και χώροι αναψυχής, τι γίνεται τώρα εκεί, κυρία Λεμονή? Υπάρχουν χώροι αναψυχής και για τα παιδιά, για τις μικρότερες ηλικίες? Ναι, είμαστε δηλαδή καλά σε αυτό το κομμάτι? Έγιναν αρκετοί παιδικοί χώροι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως χρειαζόμαστε περισσότερο. Χρειαζόμαστε και άλλες παιδικές χαρές. Χρειαζόμαστε ίσως κάποια γυμναστήρια εξωτερικά. Και αθλητικούς χώρους. Χρειάζεται ακόμα λίγο προσπάθεια και θα πιστεύω ότι ο κύριος Καλοκαιρινός είναι στο πρόγραμμά του. Θα το επιχειρήσει, θα το προσπαθήσει. Αλλά να θεωρήσουμε ότι αυτές είναι οι βασικοί πυλώνες, ας πούμε, του προγράμματος, έτσι, και που έχει η παράταξη. Ναι.
Κύριε Λεμονή, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.